Τώρα όμως. Τι. Είναι κοντά μου ο Γιώργος ο Ματσάγκος. Δεν θέλω να το καθυστερώ. Οπότε έρχεται ο Γιώργος ή οπότε τον βλέπουμε στο Skype. No comments. Δηλαδή, τίποτα δεν λέμε. Θα μας τα πει όλα για το μεγάλο οροσκόπιο του Αυγούστου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Μαρινάκη. Είσαι πολύ λαμπερός σήμερα. Και καλοκαιρινός και όμορφος. Έτσι. Και πιστεύω και αισιόδοξο. Με βίντεο αρκετά αισιόδοξο. Ναι, θέλω να σε βρω. Θα μιλήσουμε για τον Αύγουστο. Το κατεξοχή μήνα των διακοπών. Για πολλούς ίσως όχι λόγω της κατάστασης, αλλά και όσοι φύγουν και όσοι μείνουν, πιστεύουν να περάσουν. Πάντως δεν μας κάνει. Ένα δροσερό καλοκαίρι μας κάνει. Για την ώρα. Λες. Ναι, φοβάμαι πως έχει πίσω η αχλάδα την ουρά. Από Σεπτέμβριο δηλαδή και μετά. Δεν κάνει ποτέ, δεν ξέρεις. Ξέρω εγώ. Λένε ότι είναι και δροσερότατο. Εντάξει, δεν ξέρω. Τουλάχιστον δεν καίμε τόσο air condition, αυτό λέω. Α, κάνουμε και οικονομίες. Ο καιρός μας έκανε ένα πάρα πολύ καλό. Και για αυτούς που καθόμαστε και στην Αθήνα. Δεν κάει και τόσο πετρέλαιο όσο θα περίμενε η Τρόικα. Όχι, και τώρα δεν καίει και αυτή. Άτυχη αυτή η καημένη Τρόικα. Α, σε ευχαριστούμε. Και δεν τρώμε και τόσο ρεύμα. Ναι, αυτό. Δεν καίει air condition. Οπότε πάλι άτυχη αυτή η καημένη Τρόικα. Α, σε καλέ, να είναι άτυχη. Δεν φταίνει οι άνθρωποι, αλλά έτσι πως τα κάνανε, γιατί φταίνει και η πολιτική μας. Αλλά εδώ δεν είμαστε εμείς για να εξετάσουμε την πολιτική. Όχι, εδώ θα πούμε τα ζώδια. Ποιοι είναι οι τυχεροί. Έτσι, και... πρώτα απ' όλα. Και ανήκει στους τυχερούς. Ευχαριστώ. Ο ζυγός. Ναι. Βέβαια, ξέρεις ότι είσαι το μόνο ζώδιο το οποίο είναι μηχανή. Όλα τα άλλα τα ζώδια είναι πρόσωπα. Και τι εννοεί αυτό, το έχω ξαναδιαβάσει αυτό. Είναι το μοναδικό και μάλιστα δεν υπήρχε το ζώδιο του ζυγού μέχρι κάποια στιγμή. Εμείς πώς βολευόμασταν. Γιατί οι Έλληνες. Εσείς βολευόσασταν με τις χείλες του Σκορπιού, δηλαδή τις δαγκάνες του Σκορπιού. Οι αρχαίοι Έλληνες είδανε στο κομμάτι εκείνο του ουρανού, ναι. Δηλαδή εκεί που ήταν οι δαγκάνες του Σκορπιού, έναν νέο αστερισμό. Και το βαπτίσανε ζυγό. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ ωραία η ιστορία αυτή. Γιατί οι αρχαίοι μου πρόγονοι δώσαν το όνομα του ζυγού στον ουρανό, μάλλον τοποθετήσαν τη ζυγαριά τη δικαιοσύνη, του ομηρικού Δία στον ουρανό, γιατί πίστεψαν ότι δεν μπορούσε να αποδοθεί δικαιοσύνη επί της γης. Καθίστε το και σκεφτείτε το λίγο εδώ πέρα. Πάντως, εγώ πραγματικά είμαι όπου βρω άδικο, δεν ξέρω. Τα παίρνω. Θέλω όλα. Θέλω να κρατάω τις ισορροπίες και στη ζωή και στους. Να μην έχω και, ξέρεις, να μην αδικήσω κανέναν. Να μην. Είμαι. Σε αυτό είμαι. Είναι η ζυγαριά της δικαιοσύνης. Η οποία, όπως είπαμε όμως. Πώς αντανακλάται, λέω, πώς αντανακλάται και στην ψυχοσύνθεση των ανθρώπων. Βεβαίως. Και αυτό που είπαμε είναι πραγματικά, αν καθίσεις και το καλοσκεφτείς, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη παρά μόνο ο Θεός. Και ο Θεός εννοείται ότι βρίσκεται κάπου στον ουρανό, άρα και η ζυγαριά του Θεού, η αν θέλεις, η απόδοση της δικαιοσύνης, έπρεπε να είναι στον ουρανό. Αν και λένε ότι είμαστε και μικροί θεοί. Κατοικώνει και ομοίωση και μικροί θεοί εδώ για τα δικά μας. Αρκεί να το καταλάβουμε. Να το... Α, μπράβο. Τώρα έπεισε και τη σωστή λέξη. Να καταλαβαίνουμε και πέντε πράγματα τι συμβαίνει. Λοιπόν, σας ακούμε. Ανήκει στους τυχερούς. Πάμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι τυχεροί. Θα ξεκινήσουμε μιλώντας γενικά για τον Αύγουστο. Να πούμε ότι στο πρώτο δεκαήμερο η Νέα Σελήνη σχηματίζεται τα μεσάνυχτα της 6ης προς την 7η Αυγούστου στον αστερισμό του Λέοντα, μια βασιλική Νέα Σελήνη, και είναι ιδιαίτερα βοηθητική για τα νέα ξεκινήματα που δρομολογούν τα ζώδια της φωτιά αλλά και του αέρα. Θα ακούσατε πολλές φορές εδώ να σας μιλάω για αυτά τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα. Είναι οι κρυοί, είναι οι δίδυμοι, είναι οι ζυγοί, είναι οι λέοντες, είναι οι τοξότες και είναι και οι υδροχόοι. Οι κατεξοχήν θα έλεγα ευνοημένοι το μήνα Αύγουστο. Παράλληλα, για να συνεχίσουμε, το ευίωνο τρίγωνο ήλιου-ουρανού που σχηματίζεται στις 4 του Αυγούστου φέρνει ευχάριστες ανατροπές αλλά και ερωτικές εκπλήξεις για όλους. Τώρα, η είσοδος του Ερμή στο Λέοντα από τις 8 του μήνα και η παραμονή του εκεί μέχρι τις 24 Αυγούστου μας σωθεί σε τι άλλο, σε αναψυχή, σε δραστηριότητες που θα μας βοηθήσουν να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Από αυτή τη διέλευση ευνοούνται και πάλι τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα. Η Αφροδίτη τώρα, η θεά του έρωτα, ο πλανήτης της αγάπης, ξεκινά τη διέλευσή της στις 16 Αυγούστου, σημειώσετε αυτό, στον Ζυγό παρακαλώ, το ζώδιο όπου και κυβερνά και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Χαρά σε Ευαγγέλια λοιπόν για τα ζώδια και πάλι του αέρα και της φωτιάς, τα οποία ευνοούνται από αυτή τη νέα θέση της Αφροδίτης σε θέματα ερωτικά αλλά και σε θέματα οικονομικά. Τέλος, η μεγάλη Αυγουστιάτικη Πανσέλινος φωτίζει τον ουρανό στις 21 του μήνα, γίνεται στο ζώδιο του υδροχόου και μας καλεί να χαρούμε την ανεμελιά του καλοκαιριού. Προσοχή χρειάζεται ωστόσο στις καταχρήσεις και στις υπερβολές, καθώς με την κόντρα Δία ουρανού που σχηματίζεται μαζί με την Πανσέλινο, ίσως κάποιοι να ξεφύγουμε. Μάλιστα, ο ήλιος περνά στην Παρθένο στις 23, στην εργατική Παρθένο, και μας καλεί σιγά σιγά να μαζευόμαστε στις δουλειές μας.
Ο Άρης ξεκινά τη διέλευσή του από το ζώδιο του Λέοντα στις 28 Αυγούστου. Ο Άρης θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, θα το αναλύσουμε αυτό σε προσεχή εκπομπή μας, και από αυτή τη θέση θα εμβολιάσει με μεγάλες ποσότητες ζωτικότητας αλλά και δημιουργικής διάθεσης. Και πάλι τα ζώδια της φωτιάς, να τα επαναλάβω για ακόμα μια φορά, είναι οι κρυοί, είναι οι δίδυμοι, είναι οι ζυγοί, είναι οι λέοντες, είναι οι τοξότες, είναι και οι υδροχόοι. Και πάμε να δούμε τώρα ένα-ένα τα 12 ζώδια και πώς αυτά πιστεύουμε ότι θα περάσουν τον μήνα των διακοπών, τον Αύγουστο. Κρύοι. Η νέα σελήνη του Αυγούστου επηρεάζει θετικά τα αισθηματικά, καθώς προσδίδει ένταση και πάθος στον έρωτα. Ωστόσο, η κόντρα, το τετράγωνο του δικού σας πλανήτη, του Άρη, την 1η Αυγούστου με τον ουρανό, θα δημιουργήσει μια κάποια ένταση στο χώρο του σπιτιού σας και θα νιώθετε συχνά την ανάγκη να εκτονώσετε την ενέργειά σας. Προσοχή στις οικογενειακές σχέσεις σας εκεί τις πρώτες μέρες του μήνα. Αποφύγετε παρεξηγήσεις που θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με οικεία πρόσωπα. Ο Ερμής τώρα, από τις 8, επηρεάζει τα ερωτικά σας. Επαναφέρει στο προσκήνιο παλαιές καταστάσεις για τους αδέσμευτους του ζωδίου. Διαφοροποιεί τις απαιτήσεις από τις ερωτικές σχέσεις σας και εγγενιάζει μια καινούργια κατάσταση που θα πρέπει να βασιστεί στην αλληλοεκτίμηση για να προχωρήσει. Οι σκοτούρες μειώνονται και το μυαλό σας δεν είναι στη δουλειά, αλλά πώς θα περάσετε καλά στις διακοπές με το τέρι σας. Τώρα, με την Αφροδίτη στις 16, να ξεκινά την πορεία στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών, στο ζώδιο δηλαδή του ζυγού. Κάποιες συμπτώσεις μέσα σε εισαγωγικά στις διακοπές σας, σας βοηθούν να πάρετε τα πάνω σας. Το διάστημα που ακολουθεί σας προσφέρει την επίγνωση των δυνάμεών σας και τη δυνατότητα να τις διοχετεύσετε σωστά. Οι περισσότεροι από εσάς θα ζήσετε μια νέα ερωτική σχέση ή θα ξεκινήσετε μια επαγγελματική συνεργασία, έστω και μέσω κινητού, έστω και από την Blast, που θα σας αναζωογονήσει ψυχικά. Με την Πανσέλινο, στις 21 του Αυγούστου, η τύχη σας επισκέπτεται, καθώς θετικές εξελίξεις αναμένονται σε φιλικές σχέσεις και σε κοινωνικές επαφές. Η μετακόμιση τώρα του ήλιου στην Παρθένο από τις 23 του Αυγούστου ευνοεί ζητήματα επαγγελματικά. Οι πλανήτες δημιουργούν όλες τις προϋποθέσεις για να έχετε όλα όσα επιθυμείτε. Ποτέ δεν θα ήταν τόσο εύκολο για εσάς μέσα στον Αύγουστο να αγαπήσετε, να αξιολογιάσετε, να είστε γενναιόδοροι με τους άλλους. Τέλος, η είσοδος του δικού σας πλανήτη, του Άρη, στο Λέοντα στις 28 του μήνα θα σημαίνει την αρχή μιας ιδιαίτερα ευνοϊκής περίοδου. Η επιρροή του θα σας οθήσει να ασχοληθείτε με δραστηριότητες που σας ικανοποιούν και σας ευχαριστούν και παράλληλα σας διασκεδάζουν αλλά σας φέρουν και κέρδη. Πολύ μάλιστα, ίσως να ανακαλύψετε και κάποια μυστικά ταλέντα τα οποία διαθέτατε και να βγάλετε οικονομικά ωφέλη. Αν τέλος είστε αδέσμευτοι, μια σχέση που θα ξεκινήσει προς το τέλος του μήνα έχει όλες τις δυνατότητες να σας προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Και πάμε να δούμε τους Ταύρους. Ταύροι, με το εξάγωνο της δικής σας Αφροδίτης με τον Άρη από τις 2 Αυγούστου, ανοίγονται καλύτερες προοπτικές για τα οικονομικά αλλά και για τα αισθηματικά σας. Μέχρι τότε όμως θα πρέπει να δείτε με προσοχή προτάσεις και συμφωνίες, γιατί υπάρχει ενδεχόμενο να ποντάρετε πολλά και να πάρετε σχετικά λίγα. Με τη νέα σελήνη, η οποία γίνεται στις 7 στο Λέοντα, θα προωθήσετε κάποιες αλλαγές στην προσωπική σας ζωή, φυσικό επακολούθο της βαθύτερης σας ανάγκης για ποιοτικότερες σχέσεις ζωής. Ο Αύγουστος είναι για εσάς τους Ταύρους ένας μήνας χαράς, ένας μήνας θα έλεγα γυρισμού. Οι γρήγοροι πλανήτες κινούνται στον χώρο της υλικής και αισθηματικής ασφάλειας, της τρυφερότητας και της αγάπης. Ο Ήλιος και ο Ερμής βρίσκονται στο Λέοντα. Μειώνουν τις ανασφάλειες και δηλώνουν το στοιχείο της αυτοπεποίθησης που χρειάζεστε για να προχωρήσετε με δύναμη και αποφασιστικότητα. Η Αφροδίτη, η δική σας Αφροδίτη, περνά στην Παρθένο, φροντίζει για την καλή ροή στα οικονομικά και απογειώνει τη γοητεία σας. Τώρα, η δική σας Αφροδίτη μετακομίζει στο ζώδιο της συγκυβέρνησής της, το ζυγό, από τις 16 Αυγούστου και η καθημερινότητά σας γίνεται πιο ευχάριστη, ενώ το παιχνίδι του φλερτ κατά τη διάρκεια των διακοπών σας δίνει και παίρνει. Η περίοδος αυτή, όπως θα καταλάβατε, μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου είναι θαυμάσια για τα ερωτικά σας. Η Πανσέλινος τώρα, στις 21, μπορεί να φέρει μια παροδική ψυχολογική αναστάτωση. Ωστόσο, βρίσκεται το χρόνο να ξεσκάσετε, να βγείτε έξω, να διασκεδάσετε, να ταξιδέψετε, να γνωρίσετε καινούργια πρόσωπα. Σας εξητάρει η ιδέα, είναι η αλήθεια, τελευταία να εντρυφήσετε σε καταστάσεις πέρα από αυτό το καθεστημένο, το συνηθισμένο.
Θα χρειαστεί όμως να είστε φιδωλοί σε έξοδα, εάν θέλετε να διατηρήσετε την οικονομική σας ισορροπία. Αντιμετωπίστε με ψυχραιμία προκλήσεις και μείνετε σταθεροί στις απόψεις σας. Στις 28 του μήνα, ο Άρης θα περάσει στο ζώδιο του Λέοντα, στο οποίο θα παραμείνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Αυτή η πλανητική επιρροή θα παίξει σημαντικό ρόλο, καθώς θα σας οθήσει να κάνετε μια σειρά αλλαγών στο τομέα του σπιτιού και της οικογένειας. Κάποιοι από εσάς θα αποφασίσετε, εξαιτίας κάποιων γεγονότων, μια μετακόμιση ή ακόμα και ένα γάμο. Τα επαγγελματικά σας φαίνεται να εξελίσσονται θαυμάσια. Και πάμε να δούμε τι λέει ο Αύγουστος για τους διδύμους. Δίδυμοι, λοιπόν, στην αλλαγή του μήνα θα πρέπει να προσέχετε τις επενδύσεις, τις συμφωνίες και κυρίως τις υποσχέσεις που δίνετε εσείς οι ίδιοι στους άλλους, αφού είναι πολύ πιθανόν να μην καταφέρετε τελικά να ανταποκριθείτε σε αυτές. Μην μιλάτε γενικώς και ειδικώς για τα προγράμματά σας γύρω στην 1η Αυγούστου, όταν η κόντρα Άρη-Ουρανού επηρεάσει κάπως περίεργα τον τομέα της οικονομικής πολιτικής σας. Η Νέα Σελήνη στις 7 φρεσκάρει την επικοινωνιακή σας δυνότητα. Θα πρέπει, πιστεύω, να δώσετε λίγο βάση στο ένστικτό σας και να αξιοποιήσετε ιδέες που θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε ριζικά κάποιες καταστάσεις που σας ενοχλούν σε σχέση με τη δουλειά αλλά και με τα αισθηματικά σας. Η προσπάθειά σας ανάγεται σε μια ανάγκη να διεκπαιρώσετε ζητήματα που απέτυχαν πολλές και επαναληπτικές προσπάθειες στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Όλα πιστεύω ότι γίνονται πιο εύκολο όμως για εσάς ή πιο απλά με το δικό σας Ερμή να περνά στο Λέοντα από τις 8 Αυγούστου. Οι καταστάσεις όπως διαμορφώνονται θα σας αναγκάσουν σε ένα αναλυτικό ξεκαθάρισμα των σχέσεών σας. Η Αφροδίτη κάνει την είσοδό της στον ορμονικό ζυγό στις 16 του μήνα με έντονες και δυναμικές διαθέσεις για το δικό σας ζώδιο. Κίνηση, ταξίδια, πάθη, επαφές, έρωτες, παιχνίδια πρωτοστατούν στις φετινές διακοπές σας. Τίποτε δεν θα σταματήσει το κέφι σας να χαρείτε την κάθε στιγμή, να διασκεδάσετε, να αφαιθείτε στη ροή του έρωτα. Η Πανσέλινος στις 21, που σχηματίζεται σε αρμονία με το δικό σας ζώδιο, φαίνει τύχη και πάλι στον έρωτα. Στη διάρκεια των διακοπών σας θα κάνετε ένα νέο άνοιγμα στην προσωπική ζωή αλλά και στις φιλίες σας, που θα αναζωογονήσει την αυτοπεποίθησή σας και θα σας φέρει πολύ πιο κοντά σε ένα όνειρο ζωής. Μπορείτε εύκολα να πετύχετε τους στόχους που σχετίζονται ακόμα και με τα οικονομικά σας. Σύντομα θα ξεπεράσετε εμπόδια και θα ανεβείτε ψυχολογικά. Τώρα, ο Άρης αλλάζει ζώδιο στις 28 Αυγούστου και μετακομίζει στον αρμονικό για σας ζώδιο του Λέοντα. Το ένστικτο και οι προηγούμενες εμπειρίες θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα το ρόλο των ανθρώπων με τους οποίους έρχεστε σε καθημερινή επαφή. Ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνότητα στην επικοινωνία, θα κάνετε ένα μεγάλο βήμα στον τομέα της καριέρας σας. Εσείς αρκεί μόνο να παραμείνετε ανοιχτοί σε προκλήσεις αλλά και σε προσκλήσεις. Καρκίνη. Με τη Νέα Σελήνη που σχηματίζεται καταρχάς στις 7 του μήνα, στο Λέοντα θα τεθούν σε νέες βάσεις οι οικονομικές δραστηριότητές σας. Η Αφροδίτη συνεχίζει να ευνοεί τα οικονομικά και λιγότερα θα έλεγα τα αισθηματικά σας. Την 1η του μήνα οι καταστάσεις γίνονται λίγο εκρηκτικές. Το σκηνικό αλλάζει ωστόσο από τις 2 Αυγούστου, όταν ο Άρης από το δικό σας ζώδιο εναρμονίζεται με την Αφροδίτη. Συναντήσεις, μετακινήσεις, αλλά και έρωτες πιστεύω ότι θα γεμίσουν το χρόνο σας. Πολύ σημαντικός για εσάς ο Ερμής, ο οποίος περνά στο Λέοντα στις 8 του μήνα για τα οικονομικά σας, καθώς θα μπορέσετε με λίγη προσπάθεια να βρεθείτε ευνοημένοι από ένα τυχερό κέρδος ή ένα σημαντικό οικονομικό όφελος. Επίσης, στα αισθηματικά σας θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις και μία ακόμη ευκαιρία να ξεκαθαρίσετε τι ακριβώς θέλετε και να το διεκδικήσετε με απόλυτη αποφασιστικότητα. Οι επιθυμίες για καλύτερες συνθήκες σας φέρνουν πολύ πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων σας. Η Αφροδίτη τώρα περνά από τις 16 του μήνα στον 4ο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου. Το διάστημα αυτό θα ενδιαφερθείτε περισσότερο για την οικογένειά σας και παράλληλα θα φροντίσετε να κάνετε αλλαγές στο χώριο του σπιτιού σας ή του εξοχικού αν βρίσκεστε εκεί, ώστε να δημιουργήσετε ένα πιο όμορφο περιβάλλον. Πολλοί θα επισκεφτείτε μάλιστα το πατρικό σας σπίτι. Μια ανακαίνιση ή μια μετακόμιση ίσως είναι απαραίτητη προκειμένου να καλυφθούν καλύτερα οι ανάγκες σας. Με τον δυναμισμό που σας χαρίζει η Πανσέλινος στις 21 του μήνα, θα σας δοθεί ευκαιρία να κατακτήσετε στόχους και να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας.
τα οικονομικά σας βελτιώνονται παράλληλα με την προσωπική ζωή σας. Τα ταξίδια και οι διακοπές ανεβάζουν την ερωτική διάθεση. Μην χαλάσετε την ατμόσφαιρα δημιουργώντας σκηνές ζηλοπτυπίας, κάτι που το συνηθίζετε τελευταία, με το τέρι σας. Όσα συμβούν θα αλλάξουν θετικά την πορεία σας. Τέλος, το πέρασμα του Άρη στον τομέα των οικονομικών σας στις 28 Αυγούστου θα σημάνει την αρχή μιας περίοδου αστάθειας, τουλάχιστον ως προς τα έσοδά σας. Εκεί θα χρειαστεί λίγο προσοχή, καθώς θα υπάρξουν μέρες κατά τις οποίες τα έξοδα ίσως να ξεπεράσουν τα έσοδά σας και να αντιμετωπίσετε κάποιες χασούρες, θα έλεγα. Γι' αυτό καλό θα είναι να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ένα μικρό κομπόδεμα, όσο αυτό είναι εφικτό στις μέρες μας, όποτε έχετε την ευχέρεια, ώστε να αντιμετωπίσετε τις πιο δύσκολες περιόδους. Και πάμε στους λέοντες. Λεοντάρια, με τη νέα σελήνη στις 7 στο ζώδιό σας. Μια θαυμάσια αρχή. Φροντίστε να κρατήσετε μυστικά όμως τα σχέδιά σας από ανθρώπους που δεν βλέπουν με καλό μάτι τις δικές σας επιδιώξεις. Θα νιώσετε την ανάγκη για ανανέωση στις προσωπικές σχέσεις σας. Η επιρροή της Αφροδίτης, που συνεχίζει την πορεία της στον τομέα των κτήσεων, λειτουργεί με περίεργο τρόπο και προσθέτει ένα παθιασμένο και απόλυτο στοιχείο, θα έλεγα, στο χαρακτήρα, στη συμπεριφορά, αλλά και τα αιτήματά σας. Ο Ήλιος και ο Ερμής στο δικό σας ζώδιο αυξάνουν τους ρυθμούς σας και εντείνουν τις καθημερινές δραστηριότητές σας. Όπως και να έχουν τα πράγματα, ο νέος κύκλος της ζωής σας που ξεκινά τώρα υπόσχεται πολλά για τον τομέα της καριέρας σας. Η αντιμετώπιση αυτή θα μπορούσε να σας δημιουργήσει και κάποιο άγχος για τις δυνάμεις που θα πρέπει να καταβάλλετε, οπότε καλύτερα, εάν μπορείτε, να προτιμήσετε τις διακοπές και τα μπάνια. Τώρα, το πέρασμα της Αφροδίτης από το ζυγό, από τις 16 του μήνα, θα σας φέρει σημαντικά ωφέλη. Η ικανότητά σας να κατανοείτε δυσνόητους όρους θα εντυπωσιάσει τους γύρω σας και κάποιος θα σας αναθέσει να συμμετέσχετε σε ένα δημιουργικό έργο. Στον αισθηματικό τομέα, η επικοινωνία με τον σύντροφό σας θα γίνει πιο ουσιαστική. Οι διακοπές σας επιφυλάσσουν ευχάριστες εκπλήξεις, καθώς και μια νέα γνωριμία για όσους από εσάς είστε ελεύθεροι. Εκμεταλλευτείτε τώρα την Πανσέλινο στις 21 και την περίοδο των διακοπών για να βελτιώσετε γενικότερα τις σχέσεις σας. Θα αξιολογήσετε καλύτερα τις δυνάμεις σας και θα τις χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο. Με τη γοητεία σας να βρίσκεστε στα ύψη. Θα προσελκύσετε ανθρώπους, χρήματα, αλλά και δόξα. Ένα ταξίδι στο εξωτερικό πιστεύω ότι σας ανανεώνει. Οι δεσμευμένοι θα τονώσετε το γάμο σας μέσα από εκδρομές που θα σας φέρουν πολύ πιο κοντά στο τέρι σας. Τέλος, στις 28 Αυγούστου, ο Άρης ξεκινά το πέρασμά του από το δικό σας αστερισμό και μέχρι τις 21 Οκτωβρίου θα σας γεμίζει με ζωτικότητα, θα κρούει όμως και τα τούμπανα των αλλαγών. Είναι πολύ πιθανόν από εδώ και μπρος να θελήσετε να προχωρήσετε σε καινοτομίες και να υιοθετήσετε ένα νέο μοντέλο ζωής που θα προϋποθέτει περισσότερες πρωτοβουλίες. Μια καινούρια γνωριμία θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και θα ανατρέψει την μέχρι τώρα πορεία σας. Και πάμε να δούμε τους Παρθένους. Παρθένοι, ο Αύγουστος, αν και φανίζεται θετικός σε ερωτικά ζητήματα, αποκαλύπτει και κάποιες παγίδες. Θα σας απασχολήσουν παλιές αλλά και νέες καταστάσεις, γεγονός που ίσως να σας αναγκάσει να οπισθοχωρήσετε ή να απελευθερωθείτε οριστικά από μια σχέση που δεν σας καλύπτει. Η νέα σελήνη, μάλιστα, στις 7 που γίνεται στο Λέοντα, φωτίζει τα επαγγελματικά και ανοίγει το δρόμο για καινούργιες εμπειρίες στην κοινωνική αλλά και στην προσωπική ζωή σας. Ο δικός σας τώρα, ο Ερμής, ο κυβερνήτης, στο Λέοντα και η Αφροδίτη στο ζώδιό σας σας σωθούν σε αναθεωρήσεις και σε αλλαγές. Αλλαγές που μπορεί να μην φέρουν πραγματικά γεγονότα, συντελούνται όμως στο βαθύτερο ψυχισμό σας. Με τη γοητεία σας να βρίσκεται στα ύψη, θα απολαύσετε τρελά ερωτικά παιχνίδια. Οι αδέσμευτοι θα νιώσετε μια δυναμική αυτοπεποίθηση, γεγονός που μπορεί να φέρει ακόμα και ένα προβληματισμό, θα έλεγα, ως προς την επιλογή, αφού η προσφορά θα σας εκπλήξει. Ο τομέας των οικονομικών σας θα φιλοξενήσει την Αφροδίτη από τις 16 Αυγούστου και θα δείτε τα έσοδά σας να αυξάνονται σημαντικά. Έτσι, θα μπορέσετε να χαρίσετε στον εαυτό σας διακοπές που πολλοί από εσάς έχετε στερηθεί το τελευταίο διάστημα, αλλά και να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας με κάπως μεγαλύτερη άνεση. Ανανέωση θα υπάρξει και στον τομέα των σχέσεών σας, καθώς θα βρείτε τρόπο να αναθερμάνετε το ενδιαφέρον
στους συντρόφους σας. Αν ο Αύγουστος δεν σας βρίσκει τώρα σε διακοπές, φροντίστε να εργαστείτε για να ικανοποιήσετε τις φιλοδοξίες σας αλλά και το πορτοφόλι σας. Ο ανταγωνισμός στο επαγγελματικό περιβάλλον είναι μεγάλος και χρειάζεται καλή και συστηματική οργάνωση από μέρους σας, προκειμένου να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Η αισθηματική ζωή φαίνεται να είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, καθώς οι πιο τυχεροί θα αφιερώσετε ένα σημαντικό μέρος των διακοπών σας σε αυτήν. Οι ελεύθεροι, μάλιστα, θα κάνετε και καινούργιες γνωριμίες. Ο Άρης, με την είσοδό του στον τομέα του υποσυνείδητο στις 28 Αυγούστου, αφυπνίζει τις βαθύτερες δυνάμεις σας και αναδεικνύει με δυναμικό τρόπο την ανάγκη για προοδευτικές αλλαγές στη δουλειά αλλά και στις σχέσεις σας. Καθώς σχετίζεται με την καριέρα αλλά και με τις φιλικές επαφές, αυτή την περίοδο, το τέλος δηλαδή του Αυγούστου, αναμένεται να κάνετε συναρπαστικές γνωριμίες που θα σας οθήσουν στη δημιουργία νέων δεδομένων και στην καθημερινότητά σας. Και πάμε να δούμε τους ζυγούς. Με τη νέα σελήνη καταρχάς ζυγή στο λαμπερό ζώδιο του Λέοντα στις 7 Αυγούστου, ο θαυμασμός και οι φιλοφρονήσεις σας σας ακολουθούν σε κάθε σας βήμα και ως γνήσιοι ζύγοι το απολαμβάνετε ιδιαίτερα. Με τον άριστο μεσουράνημα του οροσκοπίου σας, οι προσπάθειες που καταβάλατε και καταβάλλετε στα επαγγελματικά σας συνεχίζονται αμύωτες και παρόλο που οι ενώτεροι σας εκτιμούν πραγματικά την αφοσίωσή σας, προσέξτε γιατί γύρω στην 1η Αυγούστου μπορείτε να αντιμετωπίσετε και κάποιες όχι τόσο ευχάριστες εκπλήξεις από το κομμάτι της δουλειάς σας. Κάτι περαστικό όμως, γιατί το καλοκαιρινό κλίμα σας προκαλεί να απελευθερωθείτε από κάθε αναστολή και να απολαύσετε τους πειρασμούς που σας περιτριγυρίζουν. Κατά βάθος, μπορεί να βρήκατε τον έρωτα της ζωής σας στο πρόσωπο ενός ατόμου που εκδηλώνει ανοιχτά τον θαυμασμό του και να το ψάχνετε το θέμα. Με τον Ερμή σε μια θαυμάσια θέση μέσα από το Λέοντα από τις 8 του μήνα και μετά, θα πάρετε τις απαντήσεις που ζητάτε και θα απολαύσετε τον έρωτά σας. Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιο σας στις 16 του μήνα και θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου. Η Αφροδίτη, ο δικός σας πλανήτης κυβερνήτης, θα σας κάνει περιζήτητους στο περιβάλλον σας. Με αυξημένη αυτοπεποίθηση μπορείτε να πάρετε πρωτοβουλίες και να εκφράσετε τη δημιουργικότητά σας ώστε να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα. Η δική σας Αφροδίτη σας καθιστά ιδιαίτερα ερωτικούς, ερωτεύσιμους, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τη ζήλια ενός κρυφού θαυμαστή ή ακόμα και του συντρόφου σας. Τώρα, η Πανσέλινος στον αρμονικό υδροχό στις 21 ευνοεί ιδιαίτερα την ερωτική ζωή σας. Μπορείτε να ελπίζετε σε ένα καλύτερο μέλλον. Ακόμα και ένας πρόσφατος χωρισμός μπορεί να αποκατασταθεί και ένας δυνατός έρωτας να αναβιώσει. Ευχάριστα γεγονότα αναμένονται στον κοινωνικό σας κύκλο εκεί γύρω στις 21 του μήνα, καθώς πολλοί από εσάς θα βρεθείτε με δοκιμασμένους φίλους και θα ζήσετε αξέχαστες στιγμές. Από τις 28 Αυγούστου τώρα, με τον Άρη στο Λέοντα, θα έχετε την τάση να ενωθείτε με ομάδες και να ωφεληθείτε από συλλογικές επιχειρήσεις ή δραστηριότητες. Η ενασχόλησή σας ακριβώς με αυτές τις δραστηριότητες θα σας δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσετε μια νέα καθημερινότητα, πολύ πιο ουσιαστική και πολύ πιο όμορφη. Οι νέες κοινωνικές γνωριμίες θα σας οθήσουν να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας. Η διασκέδαση και το παιχνίδι του φλερτ θα ομορφαίνουν τις μέρες και τις νύχτες σας, ακόμα και τις τελευταίες νύχτες αυτού του καλοκαιριού. Και πάμε να δούμε τους Σκορπιούς. Σκορπιοί, μπαίνουμε στον κατεξοχή μήνα των διακοπών, ωστόσο το ενδιαφέρον σας πιστεύω ότι είναι αρκετά στραμμένο στα επαγγελματικά σας και αυτό είναι απόλυτα φυσικό, καθώς η νέα σελήνη στις 7 γίνεται στο μεσουράνημα του οροσκοπίου σας, σε τρίγωνο με τον πλανήτη Ουρανό και σας δίνει μια μοναδική ουρανοκατέβατη ευκαιρία να πετύχετε ένα μεγάλο στόχο στην καριέρα σας. Μάλιστα, με το εξάγωνο Αφροδίτης Άρη στις 2 Αυγούστου, έχετε το νου σας για ερωτικές εκπλήξεις στη διάρκεια μετακινήσεων με φιλικές παρέες. Με την ταυτόχρονη τώρα παρουσία του Ήλιου και του Ερμή στον Λέοντα, στον εργασιακό σας χώρο συμβαίνουν ενέργειες που προδιαγράφουν το επαγγελματικό σας μέλλον. Είναι προτιμότερο να μην περιμένετε παθητικά να πάρθουν οι αποφάσεις, αλλά να αναφροντίσετε να αποδείξετε ότι αξίζετε τη θέση σας. Με την κόντρα Ερμή Κρόνου γύρω στις 11 Αυγούστου, αντί να θυμώσετε με τους συνεργάτες σας, προβάλλετε τα επιχειρήματά σας, ώστε οι συνεργάτες σας να σταθούν στο πλευρό σας και να μην τους βρείτε εναντίον σας. Το πέρασμα της Αφροδίτης τώρα, στις 16 του μήνα, στη σκιά του οροσκοπίου σας, σας σωθεί να επανεκτιμήσετε τις σημαντικές σχέσεις της ζωής σας και να κάνετε τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις εκεί που πρέπει.
Αν νιώθετε ότι κακώς διαλύσατε πρόσφατα μία σχέση, έχετε ακόμα το περιθώριο στις διακοπές να αποκαταστήσετε τα πράγματα. Αν πάλι διατηρείτε μία σχέση που δεν σας προσφέρει τίποτα, ίσως είναι καλύτερα να δώσετε ένα οριστικό τέλος. Αυτή την περίοδο που ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος κάνει τα μπάνια του, εσείς με την Πανσέλινο στις 21 του μήνα, στον τέταρτο ηλιακό σας οίκο, επιλέγετε μάλλον να απολαύσετε την ηρεμία της πόλης, την ηρεμία του εξοχικού σας, τι να πω, και να ανοίξετε το σπίτι σας σε φίλους και για να μοιραστείτε μαζί τους ευχάριστες στιγμές. Εξάλλου, είναι καλύτερα να βρίσκεστε κοντά στη δουλειά σας αυτή την περίοδο, την τελευταία του Αυγούστου, όπου ακόμα και τις ημέρες των διακοπών όλα δείχνουν ότι θα δρομολογηθούν αξιόλογες εξελίξεις. Ο Άρης θα περάσει στις 28 του μήνα στο ζώδιο του Λέαντο και από αυτή τη θέση θα φέρει δυναμικές αλλαγές στην καριέρα σας. Κάποιοι από εσάς ίσως να αποφασίσετε τότε, προς το τέλος του μήνα, να αλλάξετε κατεύθυνση, ενώ κάποιοι άλλοι θα ζήσετε ανατροπές που θα σας βγάλουν από τους συνηθισμένους καθημερινούς σας ρυθμούς. Θα πρέπει να εργάζεστε μεθοδικά και να προσέχετε τη συμπεριφορά σας, καθώς εύκολα τα λόγια σας θα μπορούσαν να παρερμηνευτούν. Ωστόσο, το τελικό αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα σας δικαιώσει. Και πάμε να δούμε τους τοξότες. Καταρχάς, η κόντρα Άρη-Ουρανού την 1η Αυγούστου συνιστά τοξότες να δείξετε αυτοσυγκράτηση στα έξοδα για διακοπές και για διασκέδαση και να μην φορτώσετε τις πιστωτικές σας κάρτες με υπέρογκα ποσά. Η νέα σελήνη στις 7 του μήνα που προγραμματοποιείται στο ζώδιο του Λέοντα είναι εξαιρετικά θετική για εσάς, καθώς θα σας δίνει την ευκαιρία να αφήσετε για λίγο πίσω τα επαγγελματικά σας, να ταξιδέψετε, να ξεκουραστείτε και να περάσετε καλά με τον σύντροφό σας. Ο Ερμής, που σχηματίζει τετράγωνο με τον Κρόνο στις 11 του μήνα, θα ξυπνίζει νοσταλγικές μνήμες για ένα τόπο που κάποτε περάσατε αξέχαστες διακοπές. Ίσως μάλιστα αποφασίσετε να επισκεφτείτε το ίδιο μέρος για να ζήσετε τις ίδιες όμορφες αναμνήσεις σας. Προτού πάρετε μια τέτοια απόφαση, ωστόσο, σκεφτείτε ότι με το πέρασμα του χρόνου τίποτα δεν παραμένει το ίδιο και θα μπορούσατε να ξοδέψετε χρήματα χωρίς να ευχαριστηθείτε. Οι ερωτικές αναζητήσεις τώρα θα βρουν διέξοδο μέσα στο φιλικό περιβάλλον με το πέρασμα της Αφροδίτης από το ζυγό από τις 16 του μήνα. Μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε νέες γνωριμίες και να δημιουργήσετε μια σχέση με την οποία θα έχετε πολλά κοινά στοιχεία. Αν τρέφετε κρυφά συναισθήματα προς ένα φιλικό άτομο, οι διακοπές πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος για να εκδηλώσετε ανοιχτά τον ερωτά σας και μάλιστα να βρείτε και την αντίστοιχη ανταπόκριση. Η παραδοσιακή ταξιδιάρικη φύση σας σας σωθεί σε νέες αναζητήσεις, καθώς η Πανσέλινος που πραγματοποιείται στις 21 του μήνα, το μεγάλο φεγγάρι του Αυγούστου, σας παροτρύνει να παρατείνετε τις διακοπές σας και να αναζητήσετε νέους προορισμούς. Μην ξεχνάτε όμως ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τα εισιτήρια και τη διαμονή σας για να μην αντιμετωπίσετε κάποια προβλήματα. Η τύχη σας στον έρωτα, ωστόσο, συνεχίζει να δουλεύει ασταμάτητα, ακόμα και στην παραλία, ακόμα και όταν πιστεύετε ότι είστε μόνοι σας. Με το πέρασμα του Άρη τώρα στο Λέοντα, από τις 28 Αυγούστου, καλείστε να αδράξετε τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, να εκμεταλλευτείτε σωστά τις καταστάσεις και τις συγκυρίες. Μην αφήσετε λεπτό να περάσει χωρίς να κάνετε κάποια κίνηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ο Άρης τον Λέοντα θα σας ευνοήσει πάρα πολύ τοξότες και θα σας βοηθήσει να κτίσετε ένα καλύτερο μέλλον. Επαγγελματικά και αισθηματικά ζητήματα, παλιές υποθέσεις ακινήτων ή επιχειρήσεων τακτοποιούνται με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Θέματα περιουσιακά λύνονται και μάλιστα χρήματα περνάνε αυτό που θα λέγαμε από τα χέρια σας και μάλιστα μένουν σε αυτά, δεν φεύγουν. Και πάμε να δούμε τους εγώκερους. Εγώκερη. Το τετράγωνο Άρη Ουρανού την 1η Αυγούστου θα ανακοινήσει με ξαφνικούς τρόπους χρόνια προβλήματα ίσως στο οικογενειακό περιβάλλον που θα κορυφωθούν και θα εκτονωθούν ωστόσο με συνοπτικές διαδικασίες. Μην τρομάζετε. Η νέα σελήνη στο Λέοντα στις 7 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τα οικονομικά σας. Πολλοί από εσάς θα έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε τα εισοδήματά σας από την εκμετάλλευση ενός ακινήτου ή ενός άλλου περιουσιακού στοιχείου. Οι ενέργειες που κάνετε για να διαχωρίσετε κοινά περιουσιακά στοιχεία αποδίδουν, αφού καταφέρνετε να βρείτε λύσεις που να ικανοποιούν όλες τις πλευρές. Το τετράγωνο τώρα που θα σχηματίσει ο κυβερνήτης σας,
Ο Κρόνος με τον Ερμή στις 11 του μήνα, μη σας φοβίζει, συνιστά να προβείτε σε συμβιβασμούς προκειμένου να κλείσετε οριστικά κάποιες εκκρεμότητες που σας ενοχλούν. Κρατήστε την ψυχραιμία σας και μην πάρετε βιαστικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να σας προβληματίσουν αργότερα. Η Αφροδίτη, στη γωνία του οροσκοπίου σας που αντιστοιχεί στην καριέρα, από τις 16 Αυγούστου, φροντίζει περισσότερο για τα επαγγελματικά ζητήματα και λιγότερο για τα αισθηματικά, λυπάμαι. Ένα σενάριο ωστόσο που παίζει αυτή την περίοδο είναι το μπέρδεμα του έρωτα με τη δουλειά ή μια νέα γνωριμία μέσα από τον εργασιακό χώρο. Όπως και να έχουν τα πράγματα, με καλή θέληση θα καταφέρετε να περάσετε ερωτικές διακοπές με το τέρι σας. Ή ακόμα και χωρίς αυτό. Η Πανσέλινος, που σχηματίζεται στο δεύτερο οίκο του ηλιακού οροσκοπίου σας, στον άξονα των χρημάτων στις 21 του μήνα, σηματοδοτεί το τέλος, κρατήστε το αυτό, των μεγάλων οικονομικών προβληματισμών. Βλέπω έναν παγιγυρισμό εκεί πίσω από το κοντρόλ. Θα σας δοθεί ευκαιρία να τακτοποιήσετε αρκετές από τις εκκρεμότητες, ακόμα και αν υπάρχουν διαδικασίες που απαιτούν την επιστροφή στη ρουτίνα για να ολοκληρωθούν. Ευχάριστες εξελίξεις όμως θα συνεχίσουν να υπάρχουν και για τα αισθηματικά σας. Τώρα, τέλος, η διέλευση του Άρη από το Λέοντα από τις 28 του μήνα θα σημάνει το τέλος της οικονομικής ανασφάλειας που σας ταλαιπώρησε για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, να μην πω κάποια χρόνια, και την αρχή μιας εξαιρετικά δημιουργικής και δραστήριας περίοδου. Είναι πιθανό να διαπιστώσετε την αξιοπιστία κάποιων συνεργατών και να θελήσετε να τους βγάλετε από τη ζωή σας, ωστόσο κάποιες νέες επαφές θα σας ανοίξουν καινούριους ορίζοντες και θα σας οδηγήσουν στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. Και πάμε να δούμε τους υδροχώους. Υδροχώοι. Καταρχάς, η κόντρα του Άρη με τον δικό σας κυβερνήτη πλανήτη, τον Ουρανό, γίνεται την 1η Αυγούστου, δεν θα σας αφήσει ήσυχους να απολαύσετε τις διακοπές σας, καθώς κάποιοι θεωρούν ότι η παρουσία σας στην εργασία σας κρίνεται απαραίτητη. Μάλιστα, ακόμα και αν βρίσκεστε στην Πλάς, πιστεύω, φοβάμαι ότι το κινητό σας δεν θα σταματήσει να χτυπάει και γύρω στην 1η του μήνα, 1η-2η του μήνα. Η νέα σελήνη στις 7 ωστόσο γίνεται στον τομέα των σχέσεών σας και εγγυάται την αρμονική συνύπαρξη με τον σύντροφό σας. Με την αρμονία ήλιου-ουρανού θα έχετε την ευκαιρία να εκφράσετε τα παράπονά σας και να συζητήσετε ώστε να αποφύγετε αντιπαραθέσεις. Τώρα, με το τετράγωνο Ερμή Κρόνου στις 11 του μήνα, τόσο οι προσωπικές σχέσεις όσο και οι σχέσεις με τους συναδέλφους σας βρίσκονται σε οριακό σημείο και πιθανότητα δεν φταίνε μόνο οι άλλοι. Φταίτε λίγο κι εσείς. Φροντίστε λοιπόν να ρίξετε τους τόνους στη συμπεριφορά και προσπαθήστε να δείτε τα πράγματα από διαφορετική οπτική ώστε να καταλάβετε και τα συναισθήματα των γύρω σας. Σίγουρα πιστεύω ότι κάπου θα βρείτε τη χρυσή τομή, επαναλαμβάνω, εκεί γύρω στις 11 Αυγούστου. Τώρα, η παρουσία της Αφροδίτης στον αρμονικό ζυγό από τις 16 Αυγούστου μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου θα επηρεάσει πολύ θετικά τις φιλικές και τις κοινωνικές σχέσεις σας. Στη διάρκεια των διακοπών θα σας δοθεί ευκαιρία να αναζωπυρώσετε αυτές που αξίζουν ή να προσεγγίσετε νέα πρόσωπα. Η κοινωνικότητά σας θα είναι αρκετά αυξημένη, όπως επίσης και η ερωτική διάθεσή σας. Ευχάριστες ερωτικές εκπλήξεις περιμένουν τους περισσότερους από εσάς τους υδροχώους στη διάρκεια των ταξιδιών σας. Η Πανσέλινος τώρα γίνεται στο ζώδιό σας, σχηματίζεται στις 21 του μήνα και σηματοδοτεί εξελίξεις στις προσωπικές σχέσεις σας. Το λαμπερό φως του αυγουστιάτικου φεγγαριού θα σας αποκαλύψει τις πραγματικές προθέσεις του προσώπου που σας ενδιαφέρει, ώστε να πάρετε τις τελικές αποφάσεις σας. Το φαινόμενο θα σας δώσει την ευκαιρία να συζητήσετε όλα όσα σας απασχολούν και να βρείτε τις κατάλληλες λύσεις. Τέλος, η είσοδος του Άρη στο Λέοντα από τις 28 Αυγούστου θα προκαλέσει αλλαγές στον τρόπο που αντιμετωπίζετε τις σχέσεις σας. Η τακτική της ανεκτικότητας θα πρέπει να εφαρμοστεί τόσο από εσάς όσο και από τον σύντροφό σας, ώστε να αποφευχθεί μια ρήξη. Το γεγονός αυτό μπορεί αρχικά να σας προκαλέσει και κάποια νεύρα, αυτός εκεί ο Άρης από τις 28 του μήνα στο Λέοντα, ωστόσο με υπομονή και κατανόηση θα καταφέρετε να εδραιώσετε τόσο το δεσμό σας όσο και την καλή ψυχική σας κατάσταση, έτσι ώστε το φθινόπωρο να σας βρει ανανεωμένους. Και πάμε να τελειώσουμε με τους ηχθείς. Ηχθείες, η νέα σελήνη γεννιέται στις 7 στον τομέα της εργασίας σας, γεγονός που σημαίνει ότι τουλάχιστον το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου είστε υποχρεωμένοι να ασχοληθείτε επισταμμένα με τα επαγγελματικά σας.
Ωστόσο, ο Άρης στον καρκίνο θα σας δώσει την ευκαιρία για σύνδρομες αποδράσεις, ώστε να πάρετε μια γεύση τουλάχιστον, αν δεν μπορείτε να πάρετε μια πλήρη γεύση, από διακοπές. Την 1η Αυγούστου όμως, με αυτή εκεί την κόντρα που είπαμε που υπάρχει ανάμεσα στον Άρη και στον Ουρανό, ας είστε φιδωλοί σε έξοδα για διακοπές. Και γενικότερα, ας προσέχετε να τηρείτε πιστά τον προϋπολογισμό σας. Τα οικονομικά πλέουν κάπως καλύτερα από τις 4 Αυγούστου. Το πρόβλημά σας, φοβάμαι ότι θα μπορούσε να είναι ότι έχετε υπερεκτιμήσει κάπως τη δυνάμη σας. Η ανάγκη σας πιθανότατα να βγάλετε περισσότερα χρήματα για να κλείσετε εκκρεμότητες είναι πολύ πιθανόν να εξαντλήσει λίγο τον οργανισμό σας χωρίς να το καταλάβετε. Αν πραγματικά θέλετε να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας, θα πρέπει να βρείτε μια φόρμουλα που να σας επιτρέπει να ξεκουράζεστε ώστε να είστε και πιο αποδοτικοί και πιο αποτελεσματικοί. Αύγουστος ήρθε, προσπαθήστε να δοκιμάσετε να αποδράσετε όπως και τα περισσότερα ζώδια, έστω και με λίγα έξοδα. Τώρα, με την είσοδο της Αφροδίτης από τις 16 Αυγούστου στον τομέα του σεξ, θα είστε αρκετά επιρρεείς στο σπορ του καμακιού, το εθνικό μας σπορ, που ενδέχεται να σας φορτώσει με κάποια βασανάκια ή ακόμα και με ένα ερωτικό δίλημα στη διάρκεια των διακοπών σας. Δύσκολο να συγκρατηθείτε στους πειρασμούς της περίοδου, καλό όμως θα ήταν να μην υπερβείτε τα όρια, ιδιαίτερα στην περίπτωση που είστε δεσμευμένοι. Η Πανσέλινος σχηματίζεται στις 21 του μήνα, στον 11ο οίκο του ηλιακού σας οροσκοπίου, γεγονός που συνιστά χαλάρωση και ξεκούραση. Πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική συγκυρία ή σύμπτωση, τη στιγμή που βρίσκεστε φυσικά σε διακοπές. Από την άλλη, ο τομέας της εργασίας σας απαιτεί να ασχοληθείτε με αγκαρίες που πρέπει να διευθετηθούν, έστω και από μακριά, πλουτίζοντας τον πάροχο του κινητού σας. Ένα σύντομο ταξίδι εκεί προς το τέλος του μήνα πιστεύω ότι θα σας δώσει και μια ιδιαίτερη χαρά και πιθανότητα είτε ερωτική είτε μια χαρά που εσείς θα την εισπράξετε με το δικό σας ψυχικό κόσμο. Ο τομέας της ασφάλειας σας απασχολεί αρκετά καθώς οι περισσότεροι νιώθετε ευάλωτοι ή εύθραυστοι στις δοκιμασίες της περίοδου, στις σχέσεις και στις συνεργασίες σας. Εάν κάτι δεν σας ικανοποιεί στις υπάρχουσες συνθήκες, πιστεύω ότι το τέλος του μήνα είναι κατάλληλη περίοδος για να κλείσετε ένα κύκλο δραστηριοτήτων, ανοίγοντας ένα καινούριο μέσα από τον οποίο θα προωθηθούν οι ιδέες σας μέσα από νέες σχέσεις που θα προκύψουν καθώς οι περισσότεροι πλανήτες, όπως είπαμε, θα αρχίσουν να μετακομίζουν στο ζώδιο της Παρθένου, το ζώδιο δηλαδή που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το δικό σας το ζώδιο. Και αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί τις σχέσεις και τις συνεργασίες σας. Πρόκειται μια θαυμάσια συγκυρία, συμπίπτει με την επιστροφή στη ρουτίνα, αυτό που λέμε, στην καθημερινότητα και η βελτίωση των σχέσεων και των συνεργασιών πιστεύω ότι θα σας ανεβάσει και ψυχολογικά, γενικότερα θα ανεβάσει τον ψυχισμό. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι θα ήθελα να ευχηθώ μάλλον σε όλους να έχετε ένα υπέροχο, καταπληκτικό Αύγουστο, ένα όμορφο καλοκαίρι, όσο οι συνθήκες μας το επιτρέπουν, όσο και να επιμένουν οι εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες και οι διάφοροι ότι μπορεί να έχουμε κάποιες καύσωνες και αναγκαστούμε να κάψουμε air conditioners έτσι, για να πλουτίσουμε λίγο τη ΔΕΗ και κατ' επέκταση τους δανειστάς μας. Θα το επευχόμουν εγώ αυτό. Θα ήθελα το καλοκαίρι να κυλήσει όπως κυλάει, δροσερά, ανακουφιστικά για τον περισσότερο κόσμο. Και στους συνανθρώπους μας ας έχουμε το νου μας. Είναι μήνας διακοπών για πολλούς, αλλά για τους περισσότερους δεν είναι. Εύχομαι καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε, εννοείται. Και όχι μόνο καλό μήνα, όλα τα καλά σε έρθουν από εδώ και πέρα. Κοίταξε, πιστεύω πάρα πολύ, όπως σου είχα πει ξεκινώντας αυτό τον κύκλο των εκπομπών που δεν τελειώνει εδώ, πρώτο Θεός θα συνεχίσουμε, ότι το τέλος της κρίσης τοποθετείται όχι από μένα, αλλά από πολλούς αστρολόγους γύρω στο 2015. Και μιλάμε για την Ελλάδα γενικά, έτσι, για την Ευρώπη. Μιλάμε ειδικά για τη χώρα μας και γενικότερα βέβαια για να συμπλέουμε, θέλουμε δεν θέλουμε και έτσι, με την Ευρώπη. Δυστυχώς πιστεύω ή ευτυχώς όπως θες πάρτο, ότι υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν σηκώσει πολύ μύτη. Και σας τα έχω ξαναπεί αυτά, ναι. Και ανήκουν σε ζώδια τα οποία βάλλονται. Βρίσκονται μάλιστα αυτές οι δύο χώρες τέτα-τέτ. Είναι η Αμερική από τη μία πλευρά, το δολάριο, και το ευρώ με τη Γερμανία από την άλλη πλευρά και με εμάς εννοείται. Ωστόσο, τα οροσκόπια και των δύο αυτών χωρών βάλλονται. Η Αμερική μπορώ να πω ότι ευνοείται περισσότερο. Η Γερμανία όμως θα πρέπει
Έχουμε. Τι ζώδιο είναι η Γερμανία? Είναι εγώκερος. Στη σύγχρονη εποχή, ξέρεις, μετράμε από τότε που ενώθηκε η Γερμανία. Σαν... Ναι, προσδιορίστηκε σαν κράτος, μοντέρνο κράτος, το 1989. Και έχει πάρα πολλούς πλανήτες στον εγώκερο. Εκεί μέσα στον εγώκερο, μέχρι το 2025, παρακαλώ, ο βαρύς πλανήτης Πλούτωνας θα φέρνει αλλαγές πάνω σε αλλαγές. Αφού μην τρομάζεστε, εγώ και εδώ μιλάμε για χώρες. Και το έχετε προσέξει ότι όπως η αστρολογία βασίζεται σε κύκλους, έτσι και η ιστορία κάνει κύκλους, Μαρίνα μου. Και έχουμε δει ότι στους δύο παγκόσμιους πολέμους, το 12-13 και το 40-44, ο μεγάλος χαμένος ήταν η Γερμανία. Και αυτή τη στιγμή η Γερμανία πρωτοστατεί σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Πάλι. Έστω και αν αυτός με διαφορετικό τρόπο. Έχει οικονομική χρειά. Από την άλλη πλευρά, αν θυμάστε, και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο νικητές ήταν οι σύμμαχοι και ναι. οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Ωστόσο, η νίκη ήταν μια πύριος νίκη, γιατί οι εκατόμβες των νεκρών μας το θυμίζουν, είναι εκεί και μας το θυμίζουν. Αυτό ας το έχουν υπόψη τους και οι και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί να έχουν μια νίκη, αλλά το τίμημα αυτής της νίκης θα ήταν λίγο ή βαρύ ή περίεργο. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε στο 2015. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε μέχρι το 2015. Τα αποτελέσματα, θυμάσαι, στον Ιούλιο είχαμε μιλήσει για ένα μεγάλο τρίγωνο. Μπορεί για κάποιους να έφερε σε προσωπικό επίπεδο, για κάποιους όχι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση για αναδίπλωση της κατάστασης. Υπάρχουν συζητήσεις οι οποίες γίνονται αμέσως μετά. Το κλίμα ανατρέπεται. Αυτό το πράγμα μέχρι το 2015 θα το ζούμε το εργάκι αυτό, να το πω έτσι. Δηλαδή, μία σε κωμωδία, μία σε κωμικοτραγωδία, μία σε δράμα θα το βλέπουμε. Ωστόσο, σταδιακά πιστεύω ότι από εδώ και μπρος αποφορτίζεται. Σιγά σιγά και σταδιακά θα αρχίσει να αποφορτίζεται και αυτοί που φταίνε, αυτοί μάλλον οι οποίοι την πληρώσουν και αυτοί που δεν φταίνε. Ήδη την έχουν πληρώσει. Αυτοί που δεν φταίνε. Ωστόσο, πιστεύω ότι η Θεία Δίκη, πάνω απ' όλα... Είναι Θεία Δίκη. Είναι Θεία Δίκη και ο καταπέλτης δικαιοσύνη. Είναι καταπέλτης και θα αποδώσει δικαιοσύνη σε αυτούς, και, σε αυτούς που πραγματικά με έναν τρόπο, είναι αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να πληρώσουν, να την πληρώνουν, αυτοί που δεν θα έπρεπε να πληρώσουν. Είναι και το πειραματάκι που κάνανε και με την Ελλάδα. Ας είναι το και πούμε. Το πειραματάκι, αλλά όποτε κάνανε πειραματάκια στην Ελλάδα δεν τους βγήκε σε καλό. Είδες, ναι, ναι, ναι. Θυμάστε χάσανε και, το... και τον πόλεμο στο δεύτερο. Ακριβώς, αυτό ήθελα να σου πω. Αυτό στην Κρήτη. Okay, όχι μόνο αυτό, αναχαιτίστηκε η επιδρομή του Χίτλερ στην Ρωσία και έπεσε πάνω στο ρώσικο χειμώνα με αποτέλεσμα. Αποδεκατίστηκε όλο στο ρώσικο χειμώνα. Ακριβώς. Η Ελλάδα έπαιξε, παίζει και θα παίζει πάντα ένα τεράστιο. Στρατηγικό σημείο. Πέρα από το στρατηγικό σημείο, ένα τεράστιο ρόλο στην οικουμένη και στην ανθρωπότητα. Ας το έχουμε υπόψη μας αυτό οι Έλληνες. Και να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Ας ανεβούμε λίγο ψυχολογικά και ας μην πηδάμε από τα παράθυρα. Δηλαδή είναι άδικο αυτό το πράγμα που γίνεται. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα, επειδή είπες ότι θα ανέβουμε και σαν χώρα, δίνουμε προτεραιότητες, γιατί βλέπω ότι γίνονται κάποια πράγματα και σήμερα το είχαμε και στην εκπομπή, που γίνονται κάποια έτσι να βγει η Ελλάδα πραγματικά επιχειρηματικά προς τα έξω. Και βέβαια, εντάξει, το έχουμε δει και με τις εξαγωγές, αλλά να εξάγουμε και αυτό το πράγμα που το έχουμε εναυτονία και που δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Λέω για το μέρος Ελλάδα, λέω για τη θάλασσα, για το τουρισμό, για τα πάντα. Να κάνουμε, δηλαδή, να γίνουμε επιχειρηματίες πια σωστοί. Σε αυτό, αυτό πιστεύω ότι σταδιακά θα γίνει. Αλλά μην ξεχνάς ότι αυτό το κάνει και από μόνος ο Θεός της Ελλάδος. Γιατί όπως το έχουμε πουλήσει έτσι όπως πρέπει, σε εισαγωγικά. Σίγουρα, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Και αυτό θα πρέπει να το κάνουμε. Αλλά να το πάρουμε και λίγο φιλολογικά. Ο Ελίτης έχει πει, αν δεν κάνω λάθος, ότι ακόμα και να καταστραφεί η Ελλάδα με μια βάρκα, με ένα μπέλι και ένα λιόδεντρο, θα αντιβρούμε την άκρη. Θα ξαναγεννηθεί. Εύχομαι να ξαναγεννηθούμε όλοι αυτό το καλοκαίρι. Το χρειαζόμαστε. Έστω μέσα από δυσκολίες. Το προτείνω. Και μάλιστα προτείνω να μην μας ρίχνουν δυσκολίες. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία, πώς θα μάθουμε, αν ξέραμε να την αντιμετωπίσουμε σωστά. Να βγούμε νικητές επιτέλους. Βέβαια, και το ελπίζω. Θετική σκέψη. Think positive. Αυτό λέω και εγώ. Λέω, αν δεν σκεφτούμε τα θετικά, πώς περιμένουμε να μας έρθουν. Ακριβώς. Think positive. Και εντάξει, το κάνω και εγώ πολλές φορές. Σε παίρνει λίγο από κάτω, αλλά μετά λες.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να περάσετε όλοι υπέροχα. Όλοι να περάσετε υπέροχα, βέβαια, λίμωνο. Και να τα ξαναπούμε πρώτο ο Θεός εδώ με πολύ πιο ευχάριστα νέα. Ναι, το περιμένουμε άλλωστε. Πολλά φιλάκια από μένα. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί. Δευτέρα με Παρασκευή. 2, 3, θα δούμε. Λοιπόν, πολλά φιλάκια, να είστε καλά.